Φιλολογικού Ομίλου Θεσσαλονίκη και συντονιστή σημερινή παρουσίαση, θα ήθελα να σα καλωσορίσω στο φιλόξενο χώρο του Ιανού και θα παρουσιάσουμε το συλλογικό τόμο του ιστορικού διηγήματο 1900-1930, κάποτε στην Ελλάδα, που έχουν, που έχουν γράψει εξαιρετικά μέλη του Φιλολογικού Ομίλου Θεσσαλονίκη. Ε, πριν σα παρουσιάσω του καταξιωμένου και εκλεκτού ε, ομιλητέ, θα μου επιτρέψετε να σα πω δύο κουβέντε. Ε, στη σημερινή λογοτεχνική αλλά και κοινωνική πραγματικότητα, Αποουσιάζει η έννοια του ρεύματο, του κινήματο, του λογοτεχνικού. Ε, Ω γνωστόν, η φύση απεχθάνεται τα κενά, τα κενά, δεν ξέρω για τη φύση αν μάλλον για την κοινωνία αν ισχύει το ίδιο. Αυτό το κενό έχει ανακαλύψει ο φιλολογικό όμιλο Θεσσαλονίκη. Το όπλο του για γι αυτή την προσπάθεια θα είναι ο ρεαλισμό. Ε, είναι μια πολύ φιλόδοξη προσπάθεια, μέσα στο κρύβο. Θυμίζει λίγο τον ε, Κιχώτη, μόνο που γίνεται με τους όρους του όρου του Σάντζο Η περίοδο λοιπόν η οποία εξετάζει το βιβλίο και τα διηγήματα είναι το 1900 με 1930. Είναι μια πυκνή περίοδο. Ξεκίνησε ουσιαστικά με τον καταστροφικό πόλεμο του 1897. Έχετε το κίνημα στο Γουβί, η εμφάνιση του Ελευθέρου Βενιζέλου στην πολιτική σκηνή, η Βαλκανική πόλεμη με την επέκταση τη χώρα, ο Αλφα Παγκόσμιο Πόλεμο που οδηγεί σε διχασμό μεταξύ Κωνσταντίνου και Βενιζέλου. Έχετε η Μικρασιατική Εκστατεία, η Μικρασιατική καταστροφή και ουσιαστικά η τιτάνια προσπάθεια ενσωμάτωση των προσφύγων στη νέα ελληνική πραγματικότητα. Μέσα σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, γράφτηκαν 17 διηγήματα από 17 μέλη του ομίλου. Θα μου επιτρέψετε λιγάκι να διαβάσω του τίτλου και του εγγραφεί για να ξέρετε για ποιου αφορά. Ξεκινάμε με μια μικρή εισαγωγή από τον Γιώργο Φανίδη. Έχουμε την Αχώνη του Παγκάλου από τον Αντώνη Χαριστό, ο Νικολής, γραμμένο από τον Αγγελή Μαριανό. Η απόλυε μου, γραμμένο από τη Μαρία Γόγουλου. Στο Καπηλιό, ο Κώστας ο Λίχνος. Είχαμε λίγο ουρανό, εστάτιο τσαμπαλάτη. Για μια στιγμή, Ρόζα Παυλιώτη. Ο τελευταίο περίπατο, Αφροβίτη Διαμαντοπούλου. Ανιδονία στο επίκεντρο του κόσμου από τον Γιώργο Φανίδη. Ο Σταύλο από τον Γιάννη Σταφάκο. Βολοθονία Βιλιγιάννη, ραγισματιά στο γυαλί, Μαρία Μπουρμά. Φόνο Εξαμελία, η Μαρία Καραφανάση. Αλκιών από την Παναγιώτα Παπαδοπούλου. Αυλαία από την Ελένη Σακά. Όταν τα όνειρα ακολουθούν δικά του μονοπάτια από τη Μάντι Τσικούρα. Το στίγμα, το στίγμα, του 7, Νατάσα Χασακιόηλη. Μια γλωσσική διαφωνία, Στάβο Παπαγιάννη. Και η ζωή μου στη Σμήνια, ένα μπόγο αναμνήσει από το Δημήτρη Καραγιοργιού. Εγώ θα ήθελα ένα χειροκρότημα για τα μέλη μα για το Ιλιό. Τώρα, η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε είναι ότι θα μιλήσουν οι, ετήσιοι, οι εκλεκτοί ομιλητέ. Ό,τι απορίε, επισημάσει, μπορείτε να τι κρατήσετε και στο τέλος της παρουσίας σας ευχαρίστω να κάνουμε ένα αγώνιμο και επικοδομητικό διάλογο. Θα ξεκινήσουμε, λοιπόν, ε, εκ δεξιών μου. Είναι ο κ. Φανάση Αγάφο. Είναι αναπληρωτή καθηγητή στην Ελληνική φιλολογία. Ε, ασχολείται ιδιαίτερα με το θέμα τη λογονολογική λογοτεχνία του 19ου και του 20ου αιώνα και έχει ε, σχετίσει και τη λογοτεχνία με το κινηματογράφο και το θέατρο και κάνει και κάτι που με το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Αξιοποιεί τη λογοτεχνία στη διδασκαλία τη νέα ελληνική ω ξένη γλώσσα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για να έχουμε και την εξωστρέφεια. Λέμε για εξωστρέφεια και νόμιμη συνήθω οικονομία, αλλά χρειάζεται η εξωστρέφεια τη γλώσσα κατ' εμέ. Λοιπόν, ένα θερμό χειροκρότημα για την παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Ε, αισθάνομαι μεγάλη χαρά που είμαι σήμερα εδώ ανάμεσά σας για να μιλήσω σε αυτό το πολύ ε, ωραίο πάνελ ε, για έναν συλλογικό τόμο που από την πρώτη στιγμή κίνησε το α, επιστημονικό ενδιαφέρον μου. Ε, είναι πραγματικά μια πολύ αξιέπαινη δουλειά α, νέων ανθρώπων, νέων συγγραφέων και σε μια εποχή ε, ιδιαίτερα δύσκολη, ιδιαίτερα θα έλεγα, έτσι, διακρινόμενοι από ένα πνεύμα χατομικισμού, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι οι νέοι άνθρωποι δημιουργούν κάτι συλλογικό. Αυτός, λοιπόν, ο, ο τόμος, το κάποτε στην Ελλάδα, συλλογικός τόμος ιστορικού διηγήματος, 1900 1930, ο οποίος κυκλοφορεί σε μια πολύ καλέσθητη έκδοση από τις εκδόσεις Γράφημα, αποτελεί μια πρωτότυπη και ε, αρκετά εφάνταστη, τολμώ να πω, συλλογή διηγημάτων που υπογράφονται από 17 νέους συγγραφείς, μέλη του πολύ δραστήριου και φιλόδοξου φιλολογικού ομίλου Θεσσαλονίκης και ε, επικεντρώνονται σε κομβικά γεγονότα της πολιτικής, κοινωνικής και λογοτεχνικής ζωής της Ελλάδας κατά την κρίσιμη περίοδο 1900-1930. Ε, ο βασικός τίτλος κάποτε στην Ελλάδα ε, αποπνέει νοσταλγία και τονίζει την τοποθέτηση των κειμένων της συλλογή στον ελλαδικό χώρο ενώ εξαιρετικά ενδιαφέροντα βρίσκω και τον υπότιτλο ο οποίος υπενθυμίζει τη συλλογικότητα του όλου εγχειρήματο, δίνει το ιδεολογικό στίγμα των κειμένων πρόκειται για ιστορικά διηγήματα και το χρονικό άνισμα στο οποίο οι πλοκές τους κινούνται και τα 17 διηγήματα του, του, τόμου κατορθώνουν να συνδυάσουν τη μεγάλη ιστορία με κεφαλαίο γιότα με τις μικρές ιστορίες καθημερινών ανθρώπων προερχόμενων από διάφορες κοινωνικές τάξεις. Στο δίγημα του Αντώνη Χαριστού, η αγχώνη του Παγκάλου, ο Αντώνης, νεαρός φοιτητής της νομικής, νουθετεί τον κομμουνιστή εργάτη Παρασκευά και υπερασπίζεται μια κοπέλα από την αστυνομική αυθαιρεσία, Λίγο πριν λάβει η χώρα ο απαγχωνισμό δύο καταχραστών του δημοσίου χρήματος, του αντισταγματάρχη του στρατού, α, Διονυσίου α, Δρακάτου, και του ομοιόβαθμου του της χωροφυλακή, Ιωάννη Ζαφυρόπουλου. Ε, ο απαγχωνισμό αυτό συντελείται στι 26 Νοεμβρίου του 1925 και έμεινε ως η Αγχώνη του Παγκάλου. Στο διήγημα του Αγγέλη Μαριανού, ο Νικολής, ο επώνυμος ήρωας, γιος νεκρού ήρωα της Μικρασίας, ανδρώνεται και διαμορφώνει εθνική συνείδηση, διαβάζοντας την περίφημη εφημερίδα «Καμπάνα» της Μητυλίνης και γνωρίζοντας προσωπικά τον Στράτη Μυριβίλη, ψυχή της εφημερίδας και τον νεότερο Ηλία Βενέζη, που μόλις έχει επιστρέψει από τα τάγματα εργασίας και δημοσιεύει στην καμπάνα το νούμερο 31328. Στο απόλυες σεισμού Τη Μαρία Γόγογλου, η Αναστασία, καθώ πρέπει η κόρη συνταξιούχου γυμνασιάρχου, βλέπει το όνειρο των Αραβώνων τη να καταραίει την ημέρα που σημειώνεται ο ισχυρό σεισμό με επίκεντρο την Σπάρτη και γίνεται βεβαίω αισθητό και στην πρωτεύουσα. Μιλάμε για τι 30 Αυγούστου του 1926. Στο δίγημα στο Καπηλιό του Κώστα Λίχνου, ο Κωνσταντή ξεχνά για λίγο τι σκληρέ συνθήκε τη υποβαθμισμένη ζωή του στο Καπηλιό, αλλά πείθεται από τον συνειδητοποιημένο κομμουνιστή Ηλία να συμμετάσχει στη διαδήλωση τη Ένωση Τεχνητών Εργατών Τσιμέντου Ελευσίνο στι 5 Μαρτίου 1929, διαδήλωση ενάντια στο ιδιώνυμο τον περιβόητο νόμο του Ελευθερίου Βενιζέλου που απαγορεύει τον συνδικαλισμό. Ε, στο «Είχαμε λίγο ουρανό» του Ευστράτιου Τζαμπαλάτι, ένας νεαρός εργάτης του εργοστασίου της καπνοβιομηχανίας Ματσάγκου του Βόλου θειασότη του Κροπότκιν, του Μπακούνιν και του Μαλατέστα θα δει το ρομαντικό όραμα της αναρχικής ουτοπία να διαλύεται από τις δυνάμεις της κοροφυλακής τη σκληρή απεργιακή νύχτα του, Φεβρου... του Ευρουαρίου του 1909 στο Βόλο. Στο «Για μια στιγμή» της Ρόζας Παυλιώτη η όμορφη Αθηνά παρά την αντίθετη γνώμη του αστικού οικογενειακού περιβάλλοντος της, κάνει τα δύνατα δυνατά... προκειμένου να λάβει μέρο στα Καλυστία του 1930... όπου θα αναδειχθεί μη ή Αλίκη Διπλαράκου. Το δίγημα της Αφροδίτης Διαμαντοπούλου, ο τελευταίος περίπατος... παρουσιάζει τη δολοφονία του βασιλέως Γεωργίου... Ε, του Πρώτου ου 18 Μαρτίου του 1913 στη Θεσσαλονίκη από την οπτική γωνία του δολοφόνου του, του Αλέξανδρου Σχοινά. Ε, στο Ανιδονία, στο επίκεντρο του κόσμου, ε, ο Γιώργος Ορφανίδης σκιαγραφεί τη συνάντηση της Μύρκας, μιας κοσμικής Ιταλίδας και του Νικόλα, ενός Έλληνα στρατιώτη, στις 16 Μαΐου του 1919, τη μέρα δηλαδή που ο ελληνικός στρατός ε, αποβιβάζεται στη Σμύρνη. Στο δίγημα του Γιάννη Σταθάκου ο Σταύλος, ένας ταπεινός ανθρωπάκος με αφορμή ε, ένα έξεμα στο πόδι του, επισκέπτεται το νοσοκομείο Συγκρού την επαύριο των εκλογών της 19ης Αυγούστου του 1928 που αναδεικνύουν νικητή τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Στο δίγημα «Δολοφονία Δηληγιάννη. ραγίσματα στο γυαλί», η Μαρία Μπουρμά επικεντρώνεται στο Μάνο ένα φτωχοδιάβολο χαρτοπέκτη που προετοιμάζεται να μαχαιρώσει τον Πρωθυπουργό Θόδωρο Δηλιγιάννη, πολέμιο των χαρτοπαικτικών λεσχών, για να διαπιστώσει ότι τον προλαβαίνει ο διαβόητος χαρτοπέκτης Κώστα ο οποίος δολοφονεί τον Δηλιγιάννη στις 31 Μαΐου του 1905 στις κάλες της Βουλής. Στο φόνος εξαμελίας της Μαρίας Καραθανάση, η Ανθή, νεαρή γιατρός των Γυναικείων Φυλακών Αθηνών και αρθρογράφο στην εφημερίδα των Κυριών τη Καλλιρόη Παρέν, και ο Γρηγόρη, αρχισυντάκτη στην εφημερίδα Εμπρό, λάτρη και οι δύο του νεοφερμένου στην Αθήνα αυτοκινήτου, γίνονται μάρτυρε ε, γίνονται αυτόπτες μάρτυρες του πρώτου τροχαίου δυστυχήματος που σημειώνεται στην Ελλάδα και λαμβάνει χώρα στη λεωφόρο Συγκρού στο ύψος του Φίξ το Μάρτιο του 1907 όταν τα αυτοκίνητα που οδηγούν ο πρίγκιπας Ανδρέας και ο βουλευτής Θεότιδος Νικόλαος Σιμόπουλος συντρίβουν την 25χρονη Εφροσύνη Βαμβακά. Στο δίγημα Αλκιών, η Παναγιώτα Παπαδοπούλου σκιαγραφεί το πορτρέτο ενό φτωχού νέου που θεωρεί πρότυπό του τον Εμμανουήλ Αργυρόπουλο, τον πρώτο Έλληνα αεροπόρο, και μαγεύεται από την άφηξη του ιδιωτικού α, σκάφους του στην Αθήνα. Στην αυλαία τη Ελένη Σακά, ο Δημήτρη, φέρελπη φοιτητή φιλολογία, επιστρέφει από το Παρίσι στην Αθήνα το 1903 και εμπλέκεται στα ορεστιακά τα επεισόδια που ξεσπούν στην Αθήνα το Νοέμβριο του 1903 με αφορμή την θρηλυκή παράσταση της Ορέστιας που ανεβαίνει στο Βασιλικό Θέατρο με μια πεζή μετάφραση σε συντηρητική δημοτική του Γεωργίου Σωτηριάδη προκαλώντας την οργή των γλωσσοαμιντόρων που υποκινούνται από τον Γεώργιο Μιστριώτη, καθηγητή γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στην παράσταση συμμετέχει και η νεαρά τότε, η ανεαρά τότε Μαρίκα Κοτοπούλη ερμηνεύοντα το ρόλο της Αθηνάς. Στο δίηγημα της, Μαρίας, Μάντι Τσιπούρα, όταν τα όνειρα ακολουθούν τα δικά τους μονοπάτια, η Φιλιό γράφεται στη γυναικεία αθλητική ομάδα Στίβου του Πανιόνιου και ετοιμάζεται να λάβει μέρος στο πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου γυναικών που διεξάγεται τον Οκτώβριο του 1931 στο Παναθηναϊκό στάδιο της Αθήνας. Στο δίηγημα το στίγμα του 7 της Νατάσας Χασακιόηλη, ο Αναστάσης, ένα όριμο άντρα, επισκέπτεται το λοβοκομείο Χίου, το χώρο όπου εισήχθη η προσβεβλημένη απολέπρα μητέρα του την χρονιά που κατέπλευσε το θωρικτό Αβέροφ στο Φάλιρο το 1911 και όπου ο ίδιος γεννήθηκε και πέρασε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια. Στο μια γλωσσική διαφωνία, ο Σταύρος Παπαγιάννης εκθέτει τις διαφωνίες των μελών μιας φοιτητική συντροφιά γύρω από το θέμα της δημοσίευσης από την εφημερίδα Ακρόπολης των Ευαγγελίων μεταφρασμένων στη Δημοτική και την εμπλοκή τους στα Ευαγγελικά, τα αιματηρά επεισόδια που σημαδεύουν την Αθήνα στις 8 Νοεμβρίου του 1901. Και τέλος, στο «Η ζωή μου στη Σμύρνη, ένας μπόγος αναμνήσεις», ε, το οποίο υπογράφεται από τον Δημήτρη Καραγεωργίου. Ο Νικόλας θυμάται την καταστροφή της Μύρνης το 1922, το φθινόπωρο του 1922, τον ξερισωμό του ίδιου και της μητέρα του, την επιβίβασή τους σε ένα πλοίο μαζί με άλλου πρόσφυγες και την άφηξή τους στη Θεσσαλονίκη. Ένας μικρό κόσμος, λοιπόν, μια ανθρωπογεωγραφία που αντικατοπτρίζει τα ίση, τα πάθη, τους αγώνε, τι επιθυμίε, τη χαρά, την οδύνη μια ολόκληρη εποχή. Εργάτε, αστεί και αστέ, έμποροι, γιατροί, δημοσιογράφοι, φοιτητέ, πρόσφυγε, άνθρωποι του περιθωρίου, μάρτυρες των σημαντικών και λιγότερο σημαντικών ιστορικών γεγονότων, άνθρωποι που κινούνται πρωτίστω στην Αθήνα, κέντρο των πάση φύσεω εξελίξεων, αλλά και στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, στη Χίο ή στη Σμύρνη. Από δίγημα σε δίγημα, οι αφηγηματικοί τρόποι και το ύφο ποικίλουν ανάλογα με τη δυναμική και τι αισθητικέ επιλογέ του ή κάθε συγγραφέα. Πίσω ωστόσο από κάθε δίηγημα φαίνεται η υπεύθυνη προεργασία που έχει προηγηθεί, η σοβαρή ιστορική έρευνα και η δημιουργική αξιοποίηση του τύπου της εποχής, αφού συχνά πυκνά εντοπίζονται αναφορές σε εφημερίδες όπως το Εμπρός, ο Ριζοσπάστης, η Ακρόπολης, η Πατρίς και άλλες. Τα διηγήματα λοιπόν λειτουργούν παραπληρωματικά ως κομμάτια ενός μοσαϊκού που ανασυνθέτει με εντυπωσιακή ιστορική πιστότητα και ακρίβεια μία Τριακονταετία πλούσια σε εξελίξει, σημαδεμένη από του Βαλκανικού πολέμου, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τη διεύρυνση των ελληνικών συνόρων, την επικράτηση τη Μεγάλη Ιδέα, τη διαμάχη Βενιζέλου Κωνσταντίνου, τη μικρασιατική εκστρατεία, την καταστροφή και το τεράστιο κύμα προσφυγιά που ακολούθησε, τη συγκρότηση τη αστική τάξη, του εργατικού αγώνε και τη διαμόρφωση τη εργατική τάξη, τι πρώτε εκφράσει του γυναικείου κινήματο πολιτικοί που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στα δρόμενα, όπω ο Θεόδωρο Δηλιγιάννη, ο Ελευθέριο Βενιζέλο, ο Θεόδωρο Πάγκαλο, ο Αλέξανδρο Ζαήμη, ο Γεώργιο Κονδύλη, διασταυρώνονται με πνευματικού ανθρώπου του διαμετρήματο του Κωστή Παλαμά, του Γεωργίου Σουρή, του Στράτη Μυριβίλη, του Ηλία Βενέζη, με πανεπιστημιακού δασκάλου όπω ο Γεώργιο Σωτηριάδη και ο Γιώργο Μιστριώτη και με ηθοποιού σαν τη Μαρίκα Κοτοπούλη. Ορισμένα από τα διηγήματα εντάσσονται στην κατηγορία τη αστική ηθογραφία, θυμίζοντα για παράδειγμα Γρηγόριο Ξενόπουλο στι καλύτερε του στιγμέ, ενώ άλλοι δείχνουν επιδράσει από την κοινωνιστική πεζογραφία του Κωνσταντίνου Θεοτόκη ή την προλεταριακή πεζογραφία του Δημοσθένη Βουτηρά ή του Πέτρου Πικρού. Υπό αυτή την έννοια, η συγκεκριμένη συλλογή είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί, να διαβαστεί και ω ένα φόρο τιμή στην ελληνική πεζογραφία των πρώτων τριών δεκαετιών του 20ου αιώνα περίοδο έντονης κινητικότητας και μεταβατικότητας ε, στο λογοτεχνικό πεδίο ανάμεσα στην ηθογραφία της γενιάς του 1880, η οποία σιγά-σιγά ξεπερνιέται, και στη σαρωτική έλευση της ανανεωτικής γενιάς του 1930. Ε, και οι 17 πεζογράφοι, λοιπόν, που συνεργάστηκαν στον τόμο, θεωρώ ότι κέρδισαν το στίχημά τους να δώσουν την άβρα μιας φορτισμένης έντονα μετεχνίακή φάσης της ελληνικής ιστορίας, μέσα από την αθέατη καθημερινότητα, όπω αναγράφεται στο Οπιστόφυλλο, των απλών άσημων ανθρώπων, ενώ ταυτόχρονα αφήνουν πολλέ ελπίδε για το λογοτεχνικό του μέλλον, αφού ο καθένα και η κάθε μία δίνει το προσωπικό του υφολογικό και ιδεολογικό στίγμα, χωρί ποτέ η συλλογή να χάνει τη συνοχή και τη συνεκτικότητά τη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο καθηγητή για την εξαιρετική παρουσίαση του βιβλίου και την ανάλυση που έκανε. Τώρα προχωράμε στα άκρα αριστερά μου. Είναι ο αγωνιστή πολιτικό και συνδικαλιστή, ο Δημήτρη Στατούλης που διετέλεσε Υπουργό Υγεία και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε μια περίοδο που και για αυτή θα γραφτούν πολλά βιβλία, είμαι σίγουρο. Ένα θερμό χειροκρότημα με τον κύριο Στατούλη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ορφανίδη, και ευχαριστώ και τους 17 συγγραφείς, τον Όμιλο και το εκδοτικό που με καλέσατε και να πω και εγώ μερικές κουβέντες μετά τα τόσο πολύ συγκροτημένα και καλά που είπε ο κύριος καθηγητής για το βιβλίο, για το περιεχόμενο, την κατεύθυνση, τον προσανατολισμό και τα μηνύματα του βιβλίου. Ε, για και χαρά, βέβαια, σε όλους και όλες. Το πρώτο, να μην το ξεχάσουμε και ε, νομίζω ότι πρόκειται για μια ανθολογία διηγημάτων ε, που έχουν γραφεί από του συγγραφείς της... Με, ε, με ένα τρόπο που είναι ενταγμένο στο λογοτεχνικό ρεύμα το οποίο υπηρετούν του ρεαλισμού. Άρα, γράφει, ε, γράφει και με ιδιαίτερα ρεαλιστική απεικόνιση... του λόγου και των εικόνων του και που το καθένα ξεχωριστά από αυτά τα εξαιρετικά διηγήματα ιστορικά διηγήματα, αναδεικνύει όχι φανταστικά γεγονότα σε μια χώρα του πουθενά που δεν υπήρξε ποτέ, αλλά πραγματικά ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν σε μια πραγματική χώρα, την Ελλάδα, την πρώτη τριακονταετία της εποχής των άκρων, όπως, έλεγε, όπως την αποκάλεσε ο Hobbs-Brown, ο περίφημος ιστορικός, δηλαδή του τόσο σύντομου αλλά τόσο συναρπαστικού 20ου αιώνα. Μια τριακονταετία που η χώρα μας, ο λαός μας, τη βίωσαν εν μέσω σφοδρών πολιτικών συγκρούσεων, των Βαλκανικών πολέμων, του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που τότε δεν τον έλεγαν Πρώτο Παγκοσμίο Πόλεμο, γιατί δεν ήξεραν ότι θα ακολουθήσει ο δεύτερος, τον έλεγαν ο Μεγάλος Πόλεμος, του Μεγάλου Πολέμου, όπως αποκαλούνταν, του εσωτερικού διχασμού σε βενιζελικούς και αντιβενιζελικούς που, πήγε, που πήρε πολύ άγριες, άγριες, αγριότατες διαστάσεις. Την εποχή έζησαν τις διεύρυνσεις των συνόρων της Ελλάδας, την εποχή της μικριασιατικής εκστρατείας ως ακραία έκφανση της μεγάλης ιδέας εντό εισαγωγικών, κυρίως ως ακραία έκφραση της υποτέλειας σε μεγάλες δυνάμεις που Υποσχέθηκαν ότι θα στηρίξουν, δεν στήριξαν και παρόλα αυτά είχαν αιμονή στο να φύγουν και από τα εδάφη που είχαν αναλάβει από την διεθνή συνθήκη την αρμοδιότητα της διατήρησης της κοινωνικής ειρήνης. Την εποχή της καταστροφής της Βύρνης και της μαζικής προσφυγιάς του ελληνισμού της Μικράς Ασίας και του Πόντου έζησαν την εποχή ο ελληνικός λαός τότε, την εποχή της δικτατορίας του Πάγκαλου και των συνεχών στρατιωτικών πραξικοπημάτων. Ε, ακόμα και ο κάθε λοχαγός μπορούσε να κάνει, ειδικά στα μέσα της δεκαετίας του 20, στρατιωτικό πραξικόπημα, αλλά έζησαν και την εποχή της μεγάλης οικονομικής κρίσης του 1929. Σε μια περίοδο που, όπως είπε, που, όπως είπε ο κύριος καθηγητής, η αστική τάξη, και όπως το περιγράφουν και οι ίδιοι, η αστική τάξη της χώρας μας ολοκλήρωσε κατά κάποιο τρόπο την ταξική της και κοινωνική της συγκρότηση και η οικονομική της συγκρότηση και η εργατική τάξη, ο ταξικός της αντίπαλος, η οποία μετά την έλευση των προσφύγων διευρύνθηκε, μπήκε μαχητικά εκείνη την περίοδο στο προσκήνιο και άρχισε να οργανώνεται ως τάξη για τον εαυτό τη με τη δημιουργία εργατικών συνδικάτων και εν συνεχεία τη Φεντερασιών στη Θεσσαλονίκη, τη Γενική Ομοσπονδία Εργατών Ελλάδα, του ΣΕΚΕ, του κόμματο του Εργατικού που μετατράπηκε, που μετονομάστηκε μετά σε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα, αλλά και με των αρχαιομαρξιστών μια όπως είπα, ψηφική στο εργατικό κίνημα που πέρασε, άναψε και έσβησε σαν φωτοβολίδα μέσα από αυτό το κίνημα. Ο κάθε συγγραφέας είδε από τη δική του οπτική γωνία τα γεγονότα εκείνης της εποχής που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο αυτά τα γεγονότα στην εξέλιξη της χώρας μας. Σε σύνδεση πάντα, ο καθένας από τους 17 συγγραφείς, με το τότε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο και τις ραγδαίες αλλαγές που συντελούνταν σε αυτό το πλαίσιο, και πάντα αναδεικνύοντας τη δύσκολη καθημερινότητα των απλών ανθρώπων. Οι συγγραφείς, όπως είπε και ο καθηγητής μας, γράφουν για το Μυριβίλι και την ζωή εν τάφο, τις εργατικές κινητοποιήσεις και τα, συνθήματα, τα πρώτα συνθήματα των εργατών, για το Παρθεναγωγείο του Βόλου και τον Γλινό, τον μεγάλο εκπαιδευτικό δάσκαλο, και την Καλλιρόη Παπέν με την εφημερίδα των κυριών, γράφουν για τη σοσιαλιστική αλλά και την αναρχική ουτοπία, γράφουν για το μήκο των φουστανιών και την αγχώνη επιδικτάτορα Πάγκαλου, για τη δολοφονία του Πρωθυπουργού Δελιγιάννη και βέβαια και για το Καπηλιό και το Ρουσφέτη, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1906, για τις φοδρές αντιπαραθέσεις όπως τις περιέγραψε και ο κυρίως αγάθος για το γλωσσικό ζήτημα, τη δημοτική δηλαδή και την καθαρεύουσα, για την κοινωνική θέση των γυναικών και το φεμινισμό. Ακόμα όμως γράφουν και για το στίγμα της λέπρας, για τους πρόσφυγες της Μύρνης και την αλληλεγγύη των λαών. Επίσης και είναι σημαντικό γράφουν για την παρούσα τότε οικονομική εξαθλίωση και κοινωνική εξαθλίωση των λαϊκών στρωμάτων, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, για τη μεγάλη ανεργία αλλά και για την εμφάνιση των πρώτων αυτοκινήτων σε χωμάτινους δρόμους κλπ. Και 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 Προσπάθησαν δηλαδή ο κάθε συγγραφέας με το δικό του τρόπο, τη δική του γραφή, ενταγμένη στο ίδιο λογοτεχνικό ρεύμα, να γράψουν μια ιστορία από τα κάτω. Δηλαδή για την πορεία ενός ολόκληρου λαού και μιας ολόκληρης χώρας από την ελπίδα και τον ενθουσιασμό στην Ήττα την απογοήτευση και την απόγνωση αναφερόμενοι όχι μόνο στους πρωταγωνιστές εκείνης της περίοδου, πολιτικά και άλλα πρόσωπα, αλλά και στις πραγματικές κινητήριες δυνάμεις της ιστορίας. Δηλαδή, στο ρόλο της λαϊκής παρέμβασης και των κινητοποιήσεων της, εργατικής, της τότε νεαρής εργατικής τάξης και του ελληνικού λαού, αλλά μιλάν και για τη δύναμη της κοινωνικής αλληλεγγύης, της κρίσιμες πολιτικές καμπές εκείνης της ιστορικής περίοδου. Είναι δύσκολο να αναφερθώ σε όλα τα πολύ όμορφα διηγήματα αυτού του βιβλίου και με έβγαλα από αυτό το δίλημα ο κύριος Αγάθος γιατί με πολύ συνοπτικό, εμπεριστατωμένο όμως και ευθύβολο τρόπο περιέγραψε το μήνυμα που δίνει το κάθε βιβλίο και τις αναφορές που κάνει. Άρα λοιπόν αφού καλύφτηκα, θα αναφερθώ και να με συγχωρήσετε οι υπόλοιποι σε δύο εξαιρέσεις για ειδικού λόγους. Η μία η εξαίρεση είναι στον Κώστα το Λίχνο γιατί είναι συμπατριώτης μου, είναι πολύ καλός μου φίλος και είναι και γιος ενός αγωνιστή Σαβούλα είσαι εδώ και Γιώργο της Αριστεράς του Βυσάρη που κρατάει τη σημαία της Αριστεράς από τότε που είναι λίγο μεγαλύτερος από μένα από τότε που ένιωσα τον εαυτό μου και ακόμα την κρατάει. Ε, και ο Κώστας τη συνεχίζει βέβαια στο λογοτεχνικό ρεύμα και με την προσφορά του στο χώρο της τέχνης και του πολιτισμού. Και παραθέτω μία παράγραφο του διηγήματός του στο Καπηλιό σε αυτό το διήγημα που περιγράφει πολύ εύστοχα και δωρικά γιατί ο Κώστας γράφει δωρικά, ε, τη, λιτά και δωρικά τη ζωφερή κατάσταση ανεργίας και φτώχειας των υποτελών κοινωνικών τάξεων εκείνα τα χρόνια μέσα από τα λόγια του πρωταγωνιστή του ο οποίος λέει στις λαϊκές αγορές που άρχισαν να στείνονται φέτο για να παρακαμφθεί η κερδοσκοπία των μεσαζόντων ποιότερους να ζητιανεύουν βλέπεις παρά να γυρνάνε με το καλάθι στο χέρι πρόθυμοι να ψωνίσουν. Χώρος μαζικής επαιτίας γίνηκαν οι λαϊκές. Και όταν επήγε ο Βενιζέλος στην αγορά της πλατείας θυσίου για να κάνει τα ψώνια του και να στηρίξει έτσι το νέο θεσμό κατέληξε αυτά τα ψώνια να τα μοιράζει στους απόρους που μαζεύονταν γύρω του σαν αλαφιασμένο μελίσι. Χαμός είχε γίνει στον τύπο, στο γραπτό τύπο τέτοιον είχαν τότε την επόμενη για τον ξεπεσμό του Χίδιν Όχλου που έτεινε τα σχήρα στον Πρωθυπουργό διαβοήθειαν έτσι έχει η κατάσταση δυστυχώς και δεν ξεχωρίζω εγώ από τους άλλους επειδή αντί να χρεωθώ στους Μπακάλιδες χρεώθηκα στους συνόπολες Επίσης η δεύτερη εξαίρεση αφορά σε ένα απόσπασμα από το δίηγημα του Ευστράτιου Τζαλαμπάτη είχαμε λίγο ουρανό για πολιτικούς λόγους γιατί μου ερέθησε ε, πολιτικά και το θεωρώ και με παρακίνησε να το σχολιάσω. Γράφει λοιπόν ο συγγραφέας «Όσα και αν καταστρέψει το κράτος, οι ιδέες είναι αθάνατες και ταξιδεύουν στο πέρας της αιωνιότητας μέχρι να συναντήσουν τους επόμενους, αυτούς που θα είναι πιο δυνατοί από μας, αυτούς που θα καταφέρουν να κάνουν την ουτοπία πράξη». Συμφωνώ με τον συγγραφέα και θα ήθελα να προσθέσω με βάση την πολιτική μου εμπειρία και είμαι σίγουρο ότι συμφωνάει η συμφωνά η που είναι δίπλα μου. Να προσθέσω λοιπόν ότι το παράθυρο της δημιουργικής ουτοπίας, δηλαδή μιας κοινωνίας ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης και ελευθερίας, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, παρά τις ήτες, παρά τις απογοητεύσει, παρά τα πισωγυρίσματα της ανθρωπότητας, όπου επιδίωξε ένα τέτοιο εγχείρημα, παρόλα αυτά βρίσκεται πάντα ανοιχτό μπροστά μας. Ο μεγάλος συγγραφέας, δημοσιογράφος και όλα τα καλά του κόσμου της Λατινικής Αμερικής, ο Εδωάρδο Γκαλεάνο, έγραψε «Όταν η ιστορία λέει αντίο, εννοεί εις επανηδύν, δηλαδή πολύ σύντομα. Το καλύτερο που προσφέρει αυτή η περιπέτεια της ζωής, γράφει ο Γκαλεάνο, είναι η ανεξάντλητη ικανότητα της πραγματικότητας να μας εκπλήσει. Αυτά λοιπόν που έγιναν στο παρελθόν δεν ξεγίνονται. Ούτε μπορούν φυσικά να αλλάξουν. Όμως το παρόν και το μέλλον μπορούν να αλλάξουν. Η ιστορία, το ξέρουμε, διαμορφώνεται από τη συνειδητή συλλογική δράση των ανθρώπων. Η πορεία της δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορεί στο μέλλον να ακολουθήσει τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Και η τιμένη του χθες ή του σήμερα που τους περιγράφει εκεί με την οτοπία που, και η τιμένη του χθες και του σήμερα να είναι οι νικητές του αύριο. Τελειώνοντας θα ήθελα να συγχαρώ το φιλολογικό όμιλο της Θεσσαλονίκης για τη συνολική συλλογική προσπάθειά του να παρέμβει δημιουργικά στο χώρο της λογοτεχνίας αλλά και όλους και τον καθένα ξεχωριστά του συγγραφείς μέλη του Ομίλου και συγγραφείς των 17 διηγημάτων του βιβλίου δηλαδή παρότι το που ο κύριος καθηγητής τα είπε τα ονόματα νομίζω πρέπει να επαναλαμβάνονται για να τα τιμάμε, να τιμάμε το έργο τους που σήμερα γι' αυτό μιλάμε δηλαδή τον Αντώνιο το Χαριστό, την Αγκέ, τον Χαριστό, τον τον Αγγελή το Μαριανό, τη Μαρία τη Γόγογλου, τον Κώστα τον τον Ευστράτιο το Τζαμπαλάτη, τη Ρόζα την Παυλιώτη, την Αφροδίτη τη Διαμοντοπούλου, τον Γιώργο τον Ορφανίδη που συντονίζει και την εκδήλωσή μα, τον Γιάννη το Σταθάκο, τη Μαρία την Μπουρμά, τη Μαρία την Καραθανάση, την Παναγιώτα Παπαδοπούλου, την Ελένη ε, τη Σακά, την ε, ε, Μάντη τη Τζιπούρα, την Ατάσα τη Χασακιόλη, τον Σταύρο τον Παπαγιάννη και τον Δημήτρη τον Γεωργίου. Το βιβλίο σα, συγχαρητήρια και στου 17 σα, όσου είστε εδώ. Το βιβλίο σα αποτελεί μια αξιόλογη συλλογική συγγραφική προσπάθεια που αξίζει να διαβαστεί, αξίζει να διαδοθεί. Σα εύχομαι από καρδιά, πραγματικά από καρδιά, να είναι καλοτάξιδο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Στρατούλη για την εξαιρετική και μεστή ανάλυση του. Απλά να διευκρινίσουμε έτσι για να μην υπάρξει. Ε, ο, όχι ναι, ε, ο, ναι, κύριο Οθανίδη που τον αγαπάμε είναι στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή. Είπα για ακαδημαϊκού λόγου. Εγώ είμαι ο κύριο Αναγνωστόπουλο, αλλά δεν μα πειράζει. Όλοι οι μέλη του ομίλου είμαστε. Ευχαριστώ <laughs> λοιπόν <laughs> τον κύριο Αναγνωστόπουλο. <laughs> λοιπόν, <laughs> δεν, το <laughs> Βε, δεν πειράζει, δεν ήθελα να σα κόψω την ανάλυση. Σα ξαναλέω, έτσι κι αλλιώ είναι συλλογική υποσπάθεια. Οπότε όλοι οι μέλη του ομίλου φεωρούμαστε και υποχωράμε μια χαρά γι' αυτό. Έχει την πλέρια συγγνώμη. Δεν υπάρχει κανένα λόγο, έχετε την πλέρια εκτίμησή μου. λοιπόν, συνεχίζουμε Αριστερών με μια κυρία, για μένα είναι κυρία με κάπο κεφαλαίο, αγωνίστρια σε πολύ σκληρέ εποχέ. Συνάλληφο οικονομολόγο, έχουμε τελειώσει το ίδιο του μα στην Ασορέ. Μόνο που αυτή έγινε υπουργό οικονομικών. Εγώ ήμουν δημόσιο υπάλληλο, έτσι έχει μια μικρή διαφορά. Συγγραφ, Συγγραφέα ε, πολλών ε, πονημάτων, αγωνίστρια και αυτή και πολιτικό με μακρόχρονη δράση. Ε, δίπλα μα είναι η κυρία Νάντια Βαλαβάνη, ένα θερμό Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες εσάς και όλους εσάς που ήρθατε σήμερα εδώ στον Ιαννό για μια προσπάθεια που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, δεν είναι αποκλειστικά σαλονικιά, αλλά φέρνει μια σφραγίδα, που αυτό δεν κάνει εύκολο τα πρώτα βήματά της στην Αθήνα και ίσως είναι και πιο άδικο για αυτούς που είναι από την Αθήνα. Και θα ήθελα βέβαια να ευχαριστήσω το φιλολογικό όμιλο Θεσσαλονίκης για την τιμή που μου έκανε ζητώντας μου να παρουσιάσω το βιβλίο κάποτε στην Ελλάδα. Για μένα ήταν ταυτόχρονα και τιμή και πρόκληση. Η παρουσίαση ενός τόμου διηγημάτων είναι γενικά μια υπόθεση πολύ πιο περίπλοκη από αυτή μια νουβέλας ή ενός μυθιστορήματος. Πολύ περισσότερο όμως αυτό ισχύει όταν πρόκειται για συλλογικό τόμο 17 σύντομων ιστοριών, όπου κάθε δίγημα κουβαλάει μαζί του τη μοναδική ματιά θέασης και το διαφορετικό φορτίο εμπειρίας και κοινοπολι... κοινωνικοπολιτικής άποψης του ή της συγγραφέως του. Και ο βαθμός δυσκολίας βεβαίως αυξάνει στη συγκεκριμένη περίπτωση επειδή επιπλέον πρόκειται για ιστορικά διηγήματα με την υπόθεσή τους να εκτιλήσεται περίπου ένα αιώνα πριν κατά τις πρώτες τρεις δεκαετίες στην Ελλάδα του 20ου αιώνα. Φανταστείτε τώρα τι είχαν να αντιμετωπίσουν όσοι έθεσαν ένα τέτοιο συγγραφικό καθήκον στον εαυτό τους. Υποθέτω ότι είναι όλοι οι μέλη του ΦΟΘ όπως με τον μέσα στην πανδημία η υπερεαλιστική ομάδα Θεσσαλονίκης, όπως μου εξήγησε εδώ ο συντονιστής μας, όχι όλοι από την αρχή, κάποιοι τους πρόλαβαν την ώρα που έκαναν τη στροφή, στροφή ναι. από τον υπερεαλισμό στο ρεαλισμό. Είναι νέοι άνθρωποι όλοι, και αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό για τη σύγχρονη Ελλάδα, που σύμφωνα με το πιστόφυλλο του βιβλίου επιδιώκουν να κατασκευάσουν μια νέα λογοτεχνική σχολή με επίκεντρο τη ρεαλιστική απεικόνηση του λόγου και των εικόνων του. Πιστεύω ότι μια τέτοια αισθητική αναζήτηση είναι κρίσιμη σημασία για την ελληνική λογοτεχνία σήμερα και τους εύχομαι ολόψυχα να τα καταφέρουν. Ένα δίγημα χρειάζεται από τη φύση του, επειδή πρόκειται για μια πολύ σύντομη ιστορία, να είναι επίσης περισσότερο ακριβές και άμεσο από ότι ένα μυθιστόρημα. Η συγγραφή ενός ιστορικού διηγήματος περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από το ότι απαιτεί να βρεθεί ισορροπία ανάμεσα στην ιστορική έρευνα και στην προσωπική ή και συλλογική κάποιες φορές δημιουργικότητα. Ο Χεμιγκουέι, μάστορας στη συγγραφή διηγημάτων, συνέκρινε το ιστορικό διήγημα με ένα παγόβουνο, το 90% του όγκου του δεν είναι ορατό καθώς βρίσκεται κάτω από το νερό. Το δίγημα απηχεί μόλις το 10% της συστηματικής έρευνας που απαιτείται, ωστόσο χωρίς το αόρατο 90% δεν θα μπορούσε να υπάρχει ούτε η ορατή κορφή του παγόβουνου, ούτε το ίδιο το δίγημα. Βέβαια, εκείνη την εποχή δεν έλειωναν τα παγόβουνα όπως τώρα. Τώρα πιθανόν να αρχίσουμε να αναζητούμε άλλες Εκδοχές. Η ισορροπία αυτή δεν βρίσκεται εύκολα, καθώς η ιστορική έρευνα που απαιτείται αποτελεί, και γι' αυτό μπορεί να το παρακάνει κανείς εύκολα, μια μεγάλη πηγή χαράς και ικανοποίησης. Για όσα δεν ξέρουμε και μαθαίνουμε οι ίδιοι για πρώτη φορά, ή αν δουλεύουμε με κατά βάση αδημοσίευτο πρωτογενές αρχιακό υλικό για όσα σχεδόν κανείς δεν ξέρει και μαθαίνουμε εμείς για πρώτη φορά. Από εκεί μέχρι την αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων της σε μορφή όχι ιστορικού δοκίμιου αλλά λογοτεχνικού έργου απαιτείται επίσης ένα σοβαρό επίπεδο αφηγηματικής δεξιοτεχνίας προκειμένου, αυτό είναι πάντα ο κίνδυνος εδώ, να μην πνίξει η έρευνα την αφήγηση. Είτε πρόκειται για ήρωες ιστορικά πρόσωπα που ξαναγεννιούνται στο χαρτί αποκτώντας μια νέα ζωή ή για καθαρά μυθοπλαστικούς χαρακτήρες που βιώνουν με βάση το φαντασιακό του συγγραφέα τα ιστορικά γεγονότα. Οι χαρακτήρε ενό ιστορικού διηγήματο μπορεί να ανήκουν αποκλειστικά στην πρώτη ή στη δεύτερη κατηγορία, ή όπω συμβαίνει συχνότερα, να ανήκουν σε μια μίξη και των δύο κατηγοριών. Σε όλε τι περιπτώσει, ωστόσο, δεν πάβουν να αποτελούν χαρακτήρε, δηλαδή κατασκευέ γραφή. Με αυτή την έννοια, ακόμα κι αν χειρίζεται ο συγγραφέα αποκλειστικά ιστορικά πρόσωπα στο φόντο μια ιστορική περιόδου, η ιστορία που αφηγείται συνιστά μια μοναδική δική του εκδοχή. Γι' αυτό είναι και λογοτεχνία. Η αναπαραγωγή επίση μια εποχή δεν είναι εύκολη υπόθεση όχι τόσο ως προς τη μεγάλη εικόνα, τα ιστορικά γεγονότα, καθώς για αυτή ανατρέχουμε σε πολλές δευτερογενείς πηγές την ιστορική βιβλιογραφία της συγκεκριμένης περίοδου και στα αρχεία. Η δυσκολία έγκυται περισσότερο στην ενσωμάτωση της λεπτομέρειας, των μικρών εικόνων, της λεγόμενης καθημερινή ζωή των ανθρώπων, για την οποία χρησιμότερες πηγές αποτελούν οι εφημερίδες και τα περιοδικά της εποχής, τα ντοκιμαντέρ και τα φιλμ της περίοδου, αν αφορά εποχή μετά την εφεύρεση της φωτογραφίας και της κινηματογραφικής μηχανής, και βέβαια η σύγχρονη με την όποια εποχή λογοτεχνία. Το πιο δύσκολο όμως είναι η κατασκευή των χαρακτήρων, είτε πρόκειται για ιστορικά πρόσωπα, οπότε δεσμευόμαστε από τα γνωστά βιογραφικά του στοιχεία, είτε για μυθοπλασία καθαρά. Η σωστή περιγραφή των ρούχων τους είναι το λιγότερο. Κυρίως χρειάζεται σωστή απάντηση σε ερωτήματα όπως πώς σκέφτονταν τότε οι άνθρωποι, ανάλογα και με την εθνικότητα, την κοινωνικοταξική τους θέση, τη συνείδηση που είχαν για τη θέση του στον κόσμο και βέβαια ανάλογα με το γνωσιολογικό τους επίπεδο και προπαντός ανάλογα με όλα αυτά και στο πλαίσιο των, ιστορ των συγκεκριμένων ιστορικών γεγονότων πώς δρούσαν άντρες και γυναίκες, αστεί και προλετάριοι, αγρότες και λούμπεν στοιχεία. Και βέβαια ανάλογα με όλα αυτά, τι γλώσσα μιλούσαν μεταξύ τους. Οι πηγές για τη γλώσσα βρίσκονται περισσότερο στις επιστολές που αντάλλασαν μεταξύ τους μέχρι και το τέλος περίπου του 20ου αιώνα μετά τα email τείνουν να εξαλείψουν το σχετικό είδος και προπαντός στα διασωζόμενα προσωπικά ημερολόγια κάθε περιόδου. Αν αυτές είναι οι απαιτήσει δουλειά για να πάρει σάρκα και ωστά ένα ιστορικό δίηγημα τα 17 διηγήματα του παρόντος τόμου, άλλα με τις σημαίες να ανεμίζουν και άλλα πιο συγκρατημένα, μοιράζονται το ίδιο χαρακτηριστικό, περνούν όλα το βασικό τεστ τέχνης και ιστορίας, απαραίτητο για κάθε ρεαλιστικό ιστορικό αφήγημα. Στο πλαίσιο της μυθοπλασίας που αναδείχνει το δοσμένο κάθε φορά τοπικά και χρονικά Πλαίσιο, οι προσωπικότητες των κεντρικών χαρακτήρων στη διήγηση διαμορφώνονται ή και αλλάζουν ριζικότερα μέσα από τη δοκιμασία των ιστορικών γεγονότων που υφίστανται. Στο τέλος του διγήματος δεν είναι πια οι ίδιοι άνθρωποι χαρακτήρες με την αρχή και δεν είναι ίδια ούτε η πόλη τους, ούτε η τάξη τους, ούτε η ίδια η Ελλάδα. Αντιμέτωποι με την παρουσίαση για πρώτη φορά ενός συλλογικού τόμου ιστορικών διηγημάτων, επειδή προβληματιζόμουν για το πώς να το προσεγγίσω, αποφάσισα να το κάνω κυρίως στη βάση μια στατιστική ανάλυση των επιλογών των συγγραφέων από ιστορική, πολιτική, κοινωνικοταξική, γεωγραφική και άλλες απόψεις. Κατάληξα έτσι στα εξή. Πρώτον, από την άποψη της ευρύτερης ιστορικής περίοδου 1900-1930, στην πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, 1901-1910, αναφέρονται πέντε από τα διηγήματα. Στη δεύτερη δεκαετία, 1911-1920, τρία. Και στην τρίτη δεκαετία, 1921-1931, είναι δικαιολογημένα η μερίδα του Λέοντος, τα υπόλοιπα εννιά. Είναι φανερό βέβαια ότι αποφεύγεται, μάλλον θα τολμούσα να, να, να θεωρήσω, μπορεί να κάνω και λάθος, όσοι πλέον αμφιλεγόμενοι, η ενδιάμεση δεκαετία του μεγάλου παγκόσμιου πόλεμου με εξαιρετικό ενδιαφέρον από ιστορική άποψη. Για την Ελλάδα ξεκίνησε με το μεταναστευτικό κύμα προς Αμερική και τη δεκαετή στράτευση σε τρεις δια δοχικούς πολέμους, ο τελευταίος από τους οποίους θα κατέληγε αρχές τη επόμενη δεκαετία στη Μικρασιατική καταστροφή, με αποτέλεσμα την ερήμωση της ζωής και της οικονομίας, κυρίως της υπαίθρου από άντρε. Τα μεσαία χρόνια της συνοδεύτηκαν από το λεγόμενο εθνικό διχασμό μεταξύ Βενιζέλου και Κωνσταντίνου, Βενιζελικών και Βασιλοφρόνων, στον απόϊχο της διαπάλης για την ξένη εξάρτηση και στήχηση της Ελλάδας με βάση το δίλημα «Αντάντ» ή «Τριπλή Συμμαχία» και κατέληξε διαμορφώνοντας για πρώτη φορά οργανωτικά ένα τρίτο πόλο εξελίξεων, το εργατικό κίνημα στα πρώτα του πανελλαδικά συγκροτημένα βήματα με την ίδρυση του ΣΕΚΕ, που λίγο αργότερα θα μετονομαστεί σε ΚΟΚΟΕ, και της ΓΙΑΣΕ, αλλά και με τη συμμετοχή, όχι τυχαία, ελληνικού εκστρατευτικού σώματος στην καταστροφική Ουκρανική εκστρατεία ενάντια στη νεαρή Σοβιετική Ρωσία. Δεύτερον, γεωγραφικά, αν και η πλειοψηφία είναι Σαλονικής, οι περισσότερες συγγραφείς, 11 τον αριθμό, τοποθετούν την ιστορία τους στην Αθήνα, που αν λέμε σήμερα ότι είναι το επίκεντρο, καταλαβαίνετε τι ήταν βέβαια εκείνη την εποχή. Ε, δύο την τοποθετούν στη Σμύρνη και από ένα στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, τη Λέσβο και τη Χίο. Τρίτον, από την άποψη της μεγάλης εικόνας, έξι από τα διγήματα έχουν σημείο αναφορά στα αποτελέσματα της μικρασιατικής εκστρατεία. Και τα δύο από αυτά διαδραματίζονται στη Σμύρνη. Το ένα αναφέρεται στο πανηγυρικό καλωσόρισμα του ελληνικού στρατού στις 16 Μάη του 19 μέσα από τα μάτια μιας Μιλανέζας αστής που πάσχει από ανιδονία, δηλαδή δεν μπορεί να ευχαριστηθεί τίποτα στη ζωή της και μιλά αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση όπως η Μαντάμ Σουσού του Ψαθά όταν βρέθηκε από τον Πίθουλα στο Κολονάκι στο διάλογο με τον Έλληνα στρατιώτη που έχει μόλις αποβαστεί τον αποκαλεί «εσύ πτωχέ στρατιώτη», που αδιαφορώντας για τα κοσμοϊστερικά γεγονότα γύρω της, αλλά λαχταρώντας να γνωρίσει τους ενδιαφέροντες μεταξύ των Ελλήνων, βρίσκεται και παγιδεύεται μέσα στη λαοθάλασσα στις αποβάτρες τη Μύρνης, επειδή επιθυμούσε να συναντήσει κατηδία, γιατί δεν περίμενε ότι θα κατέβαινε κι όλος ο κόσμος μαζί τη στις αποβάτρες, το Στεριάδη που έρχεται μαζί με το στρατό να εγκατασταθεί ως Έλληνας ύπατος αρμοστής στην πόλη. Πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο που τρία χρόνια αργότερα, όταν ο πρώην ομάρχης Λέσβου Γιώργιο Παπανδρέου του συστήνει να ενημερώσει έγκαιρα του Έλληνε τη Μύρνη να φύγουν για να σωθούν, του απαντά. Καλύτερα να μείνουν εδώ, να τους φάξει ο Κεμάλ, γιατί αν πάνε στην Αθήνα θα ανατρέψουν τα πάντα. Το άλλο δίγμα που κλείνει τη συλλογική έκδοση αναφέρεται στη Μεγάλη Πυρκαγιά και τη Σφαγή Αύγουστο-Σεπτέμβρη 1922. Συγγνώμη, έχει παρασύρει. 50.000 Ελλήνων και Αρμενίων μέσα από τα μάτια ενός παιδιού που περιπλανιέται με τη μάνα του στην καιόμενη πόλη αναζητώντας τον ήδη σφαγμένο πατέρα του για να επιβιβαστούν μετά από πολλές περιπέτειες στα καράβια και να βρεθούν μετά και από παραπέρα περιπέτειες καθώς στη Μητυλίνη κάποιοι πετροβολούν τους πρόσφυγες που επιχειρούν να κατεβούν πρόσφυγες στη Θεσσαλονίκη. Ο ξεριζωμός και οι τραυματικές εμπειρίες στην προσπάθεια για μια καινούργια αρχή στην Ελλάδα ή το μίσος για το προσφυγικό στοιχείο τμήματων των Ελλήνων στο ευρύτερο πολιτικό φόντο της δεκαετίας του 20, απασχολούν τα υπόλοιπα τέσσερα διηγήματα με αναφορές στο μικρασιατικό ελληνισμό. Τέταρτο, από την άποψη της κυρίαρχης πολιτικής εικόνας της χώρας, το πρώτο δίγημα του τόμου αναφέρεται στην ανώμελη περίοδο διαδοχικών στρατιωτικών πραξικοπημάτων, πίσω από τους οποίους βρισκόταν κυρίως ο Μαύρος Καβαλάρης, ο Πλαστήρας, και αποτυχημένων αντιπραξικοπημάτων για την αποκατάσταση της Βασιλείας, που ακολούθησε τη Μικρασιατική καταστροφή για να καταλήξουν όλα στη δικτατορία του Παγκάλου, εγγενιάζοντας, και αυτό έχει σημασία, το ρόλο του στρατού ως παράγοντα της πολιτικής ζωής, που συνεχίστηκε αδιάλειπτα μέχρι και το 1974. Από ένα δίγημα αναφέρονται στην Πρωθυπουργία Δηλιγιάννη, στη Λιανού Γονατά και Κονδύλη, ενώ πάνω από το 1 τρίτο των δίγημάτων, έξι συνολικά, αφορούν διάφορες περιόδους για του Ελευθερίου Βενιζέλου. Τα περισσότερα, ωστόσο, από αυτά αναφέρονται στην τελευταία περίοδο διαδοχικής, τριπλής διαδοχικής επανεκλογής του. Πέμπτο. Μόλις σε τρία διηγήματα, και στα δυο, αυτά που αφορούν το γλωσσικό, όχι σε κεντρικό ρόλο, γίνεται αναφορά στο παλάτι. Όλα κατά την τελευταία δεκαετία της 50χρονης βασιλείας του Γεωργίου του Πρώτου. Οι πρίγκιπες Ανδρέας και Νικόλαος αναφέρονται σε ένα από τα τρία διηγήματα, ενώ το όνομα του Κωνσταντίνου εμφανίζεται εντελώς ακροθυγός στα δύο. Α θυμηθούμε ότι το παλάτι, ιδιαίτερα μέχρι τη δολοφονία του Γεωργίου του Πρώτου, δέσποζε στην πολιτική ζωή της χώρας τόσο, ώστε όχι τυχαία στα διηγήματα που αναφέρονται στην περίοδο πριν το 1913, σπάνια γίνεται αναφορά σε όνομα Πρωθυπουργού. Έκτο, σε δέκα από τα γίνονται αναφορές στις άθλιες συνθήκες ζωής εργατικής τάξης και σε κινητοποιήσεις, είτε ως κεντρικό στοιχείο ή στο φόντο της αφιγούμενης αφηγούμενης ιστορίας. Στα 7 πρόκειται για εργατικέ κινητοποιήσει, στα 3 γίνεται αναφορά στι για διαδηλώσει ενάντια στη δημοτική γλώσσα, υπόθηκε ήδη από του δύο προηγούμενου ομιλητέ, τα λεγόμενα Ευαγγελικά και Ορεστιακά, με πρωτογονιστές του συντηρητικού, γλωσσικά και πολιτικά, φοιτητέ του γλωσσαμίνταρα της Καθαρεύουσας, καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών Μιστριώτη, που θεωρείται ταυτόχρονα, και αυτό πρέπει να το σκεφτούμε λίγο, ένας από τους τελευταίους εκπροσώπους του διαφωτισμού στην Ελλάδα. Σε όλε τι κινητοποίησει, εργατικέ και γλωσσα, είτε γλωσσα Περιγράφεται η ευκολία με την οποία καλείται ο στρατός να συνδράμει την αστυνομία στην τήρηση της τάξης και να πυροβολήσει άοπλους πολίτες, εργάτες είτε φοιτητέ, αφήνοντας το έδαφος κάθε φορά αδικαίωτους νεκρούς και τραυματίες. Έβδομο. Σε τρία από τα διηγήματα που εκτιλήσονται στο Φόντο Εργατικών Κινητοποίησεων υπάρχουν αναφορές στο ΣΕΚΕ και στο βενιζελικό αντικομμουνιστικό ιδιώνυμο, ενώ σε άλλο ένα δίγημα στο ριζοσπάστη. 8. Σε δυο από τα διηγήματα γίνονται αναφορά στους αναρχικούς ομίλους, στο Βόλο και στα Εξάρχεια και γενικότερα με θραυσματικό τρόπο στο αναρχικό κίνημα προς το τέλος της πρώτης δεκαετίας του 20ου αιώνα. Μετά υποσκελίστηκε σε μεγάλο βαθμό από το εργατικό κίνημα. Ανάμεσά τους βρίσκεται το εξαιρετικά ενδιαφέρον δίγημα για τη σύλληψη ενός project για το κτίσιμο μιας αναρχικής πολιτείας μέσα στην πολιτεία για το ουτοπικό εργατικό κοινόβιο στο Βόλο. Ένατο. Ως προς την κοινωνικοταξική θέση των κεντρικών χαρακτήρων των 17 διηγημάτων, όπως είναι φυσικό στα περισσότερα, στα 7, είναι αστεί και αστές μέχρι και μεγαλοαστή και μεγαλοαστές, σε ένα σε αυτό το γάμο, που, το, το γλέντι αραβόνα που διαλύθηκε με το σεισμό της Πάρτης, είναι μικροαστή, pues, σε τέσσερα εργάτες και σε άλλα τέσσερα λούμπεν στοιχεία, οι δύο εργατικής προέλευσης και οι άλλοι δύο αστικής. Δέκατο, δύο από τα διηγήματα αναφέρονται σε δύο διάσημες κάποτε, πλην σχεδόν ξεχασμένες σήμερα πολιτικές δολοφονίες. Daha και οι δύο δολοφόνοι περιγράφονται ως λούμπεν στοιχεία. Ο Αλέξανδρος Χινάς που δολοφόνησε το Γιώργιο τον Πρώτο στη Θεσσαλονίκη παραμονές του Μεγάλου Πολέμου το 1913 ως ένας εξαθλιωμένος αναρχικός πρώην φοιτητής ιατρικής. Και ο Αντώνη Γερακάρη ή Κώστα Γερακάρη, που δολοφόνησε τον Πρωθυπουργό Δηλιγιάννη το 1905, ω εξαρτημένο από τον Τζόγο Χαρτοπέκτη, που εκτελεί το μεγάλο πολιτικό αντίπαλο του Χαριλάου Τρικούπη, πολιτικό αντίπαλο στο πλαίσιο του δικοματισμού. Αυτοί ουσιαστικά οι δυο καθιέρωσαν το δικοματισμό στην Ελλάδα, θεωρώντα τον υπεύθυνο για την απαγόρευση των χαρτοπαικτικών λεσχών. Η δεύτερη περίπτωση αυτή η επίκληση της απαγόρευσης του τζόγου είναι λιγότερο αμφισβητούμενη ως κίνητρο δολοφονίας, αντίθετα με την πρώτη, με τη δολοφονία του Γιώργιου. Μετά από πολύ ωραία επίσκεψη της βασίλισσας Σόλγας στο κελί του δολοφόνου του συζύγου της και κατηδίαν συζήτηση μαζί του, για την οποία δεν δηλώθηκε ποτέ δημόσια οτιδήποτε, ο Σχοινάς αυτοκτονεί πέφτοντας από ανοιχτό παράθυρο της αστυνομικής διεύθυνση Θεσσαλονίκη, για να μας θυμίσει πολλές τέτοιου είδου αυτοκτονίες μέχρι και του Παπαρίγα το 1948 σε άλλες ιστορικές συνθήκες κατά τη μεταγωγή του ενώ ο φάκελος με την απολογία του και όλα τα έγγραφα της ανάκρισης θα καούν εξ ολοκλήρου, κατά τη μεταφορά τους με πλοίο στην Αθήνα σε πυρκαγιά που ξέσπασε καίγοντας μόνο τη συγκεκριμένη καμπίνα που μετέφερε τα έγγραφα. Απέναντι στην επίσημη εκδοχή ότι ο Σχοινά σκότωσε τον Γεώργιο τον Πρώτο επειδή του είχε αρνηθεί να του παράσχει οικονομική βοήθεια που του είχε ζητήσει πολλά χρόνια πριν προκειμένου να μην εγκαταλείψει τις σπουδέ του στην ιατρική, ήδη από τότε είχε αρχίσει να κυκλοφορεί η ανεπίσημη εκδοχή ότι πίσω από τη δολοφονία βρίσκονταν οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίε προκειμένου να ανεβεί στο θρόνο ο τότε ακόμα διάδοχος Κωνσταντίνος. Ενδέκατο και τελευταίο. Ως πιθανή ιστορική αφορμή για δύο ακόμα διηγήματα, θα ήθελα να θεωρήσω την ύπαρξη του ποίηματος εποχής που μπαίνει ως προμετωπίδα για το καθένα. Πρόκειται καταρχήν για το ποίημα του Καριωτάκη, «Η παιδιά και των νεκροταφείων», και υπάρχει ως προμετωπίδ, ε, ε, όπου καταγράφεται η επίσημος αγχώνη του Παγκάλου, όπως γράφει ο Καριωτάκης, και το οποίο ποίημα υπάρχει ως προμετωπίδα στο ομώνυμο δίγημα που ανοίγει τον τόμο. Ο Γιάννης Σαραντάκος, αναφερόμενος σε κείμενό του στο ποίημα, υπογραμμίζει ότι η εκτέλεση δεν αναφέρεται πουθενά, όμως το περιγραφόμενο τοπίο με τις αγχώνες αποπνέει την παγωνιά του θανάτου. Στο δίγημα η αγχώνη του Παγκάλου επίσης δεν περιγράφεται η μοναδική εκτέλεση που έγινε ενός ανώτερου αξιωματικού της αστυνομίας και ενός του στρατού, ο πρώτος ομιλητής είπε και τα ονόματά τους, εφαρμόζοντας για μια και μοναδική φορά το νέο τότε δρακόντιο νόμο του 1925 περί διαφθοράς, που προέβλεπε θανατική ποινή για τους καταχραστές δημοσίου χρήματος. Παρακολουθώντας από την αρχή την εξέλιξη της ιστορίας μέσα από τα μάτια ενός ερωτευμένου φοιτητή, που καταλήγει ανάμεσα στους θεατές της δημόσιας εκτέλεσης, την τελευταία στιγμή χάνουμε την εκτέλεση κι εμείς, καθώς ο φοιτητή ανακαλύπτει πίσω του μέσα στο πλήθος και προσπαθεί να πλησιάσει γυρίζοντας την πλάτη στις σανχώνες την κοπέλα που είχε συλληφθεί για αντίσταση κατά της αρχής όταν αστυνομικό επιχείρησε να τις μετρήσει τη φούστα και εκείνο αυτό της μάρτυρας είχε διασώσει καταθέτοντας υπέρ της δικής άποψης στο δικαστήριο. Παρεπιπτόντος, λιγότερο γνωστό είναι ότι η περίφημη μέτρηση από αστυνομικούς της φούστας των γυναικών, που δια νόμου δεν θα έπρεπε να πέχει περισσότερο από 30 εκατοστά από το έδαφος, δεν οφείλεται, όπως διασώζεται μέχρι τις μέρες μας, στις παραξενιές ή τον εκεντρικό χαρακτήρα του παγκάλου. Αντίθετα, απηχεί ανάλογου χαρακτήρα συντηρητικές νομοθετικές πρωτοβουλίες σε παγκόσμιο επίπεδο, που κατέληγαν στον εξευτελισμό των γυναικών και το, την εγκαθίδρυση ενός αυταρχικού κα, κρατικού πατροναρίσματος των Χριστών ηθών τους. Για παράδειγμα, ήδη από το 1917 στη ΣΥΠΑ, στο όνομα της καταπολέμησης της διάδοσης των αφροδισίων νοσημάτων από γυναίκες που δεν ήταν πόρνες σε συνθήκες πολέμου, όπου από πρόβλημα δημόσιας υγείας θεωρούνταν πλέον πρόβλημα εθνικής ασφάλειας, είχε καθιερωθεί νομοθεσία που προέβλεπε την προληπτική σύλληψη, υποχρεωτική ιατρική εξέταση και φυλάκιση σε περίπτωση που βρισκόταν θετική, οποιασδήποτε γυναίκας κυκλοφορούσε στο δρόμο και φαινόταν ύποπτη στα μάτια της αστυνομίας, με αποτέλεσμα ένα ξεχασμένο κεφάλαιο στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, να υπάρξουν συλλήψεις χιλιάδων γυναικών, υπόπτων κυρίως λόγω του ότι μέρα-μεσημέρι κυκλοφορούσαν ασυνόδευτες στο δρόμο. Χαρακτηριστικότερο ακόμα είναι ότι αυτή η νομοθετική πρόβλεψη, αν και ανενεργή, εξακολουθεί να επιβιώνει σήμερα στο δίκαιο των περισσότερων πολιτιών, στον ΙΠΑ. Το δεύτερο ποίημα είναι το χωρίς τίτλο του Γεωργίου Σουρή από τη σατυρική εφημερίδα «Ρομνιός», με το οποίο καρφώνει τον πρίγκιπα Ανδρέα και το βουλευτή και γιο του τότε Υπουργού Οικονομικών Σιμόπουλο ως δράστες του πρώτου και διπλά θανατηφόρου, καθώς αφορούσε μια 25χρονη έγκυο σύζυγο εργάτη, τροχαίου ατυχήματο στην ιστορία της Ελλάδας 4 Μαρτίου του 1907 στο βόρειο και κατοικημένο άκρο της χωμάτινης Λεωφόρου Συγκρού. Και μάλιστα κόντρα στο επίσημο πόρισμα του Διευθυντή της Αστυνομίας, το οποίο απάλασε πλήρως τον πρίγκιπα και απέδιδε την ευθύνη αποκλειστικά στο Σιμόπουλο, ο οποίος λόγω βουλευτικής ασυλίας δεν μπορούσε να δικαστεί. Στο δίγημα φόνο εξαμελίας, του οποίου το ποίημα του Σουρή αποτελεί προμετωπίδα, περιγράφεται μέσα από τα μάτια ενός ερωτευμένου ζευγαριού δημοσιογράφων, αυτοπτών μαρτύρων, που παρόλες τι πιέσει επιμένουν να γράψουν στην εφημερίδα του την αλήθεια, η θανατηφόρα αλαζονία της ασύστολης ταχύτητας, η ταχύτητα βέβαια θεωριόταν κομμάτι της στην Ευρώπη εκείνη την περίοδο, που υπήρχαν όμως και πολύ περισσότερα αυτοκίνητα, με την οποία τρέχουν στους χωματόδρομους της πρωτεύουσα οι νεότεροι γόνοι του Παλατιού και της ελληνικής άρχουσας τάξης, που είναι και οι μόνοι που διαθέτουν τα πρώτα ενελάδια αυτοκίνητα ή, όπως τα αποκαλούσαν τότε, αυτοκινούμενες άμαξες. Οι δύο νέοι ξεσκεπάζουν με τη στάση τους την προσπάθεια συγκάλυψης η οποία ξεκινά από το παλάτι όταν διευθυντές εφημερίδων τους μεταφέρουν την παράκληση του ίδιου του Γεωργίου του Πρώτου να μην κάνουν οποιαδήποτε αναφορά στους γιου του και ειδικά στον Ανδρέα και να αφήσουν απερίσπαστο το διευθυντή της αστυνομία να καταλήξει σε πόρισμα. Αν τα διηγήματα ωστόσο γράφηκαν όντω με αφορμή τα ποίηματα ή αν τα ποίηματα χρησιμοποιήθηκαν σαν δεύτερη σκέψη κυρίως ως μότο στα διηγήματα, μόνο οι ίδιοι οι συγγραφείς τους, Αντώνης Χαριστός και Μαρία Καραθανάση, θα μπορούσαν να μας το πούν. Ο περιορισμένος χρόνος παρουσίασης δεν επιτρέπει να κάνω αυτό που σκέφτηκα αρχικά, να κλείσω διαβάζοντας αποσπάσματα και από τα 17 διηγήματα, ανάμεσά τους κάποια ακόμα εξαιρετικά, όπως οι παράλληλες απώλειες ενός μεγάλου σεισμού με επίκεντρο τη Σπάρτη, που διαλύει τη γιορτρία Αραβώνα Διασυνικεσίου του πατέρα μιας νεαρής κοπέλας με ένα πατεώνα, που είναι ή εμφανίζεται ως αξιωματικός. Ένας απολυμμένο εργάτης που έχει καταντήσει μεθύστακας και κλέφτης του μεροκάματου της καθαρίστριας μάνας του, αφού λίγο πολύ κατά λάθο συμμετέχει σε εργατικές κινητοποιήσεις στην Ελευσίνα που πνίγονται στο αίμα, είναι αυτή η κινητοποίηση ενάντια στο ιδιώνυμο που αναφέρθηκε ο Τάκης προηγουμένω. Με αποτέλεσμα η κυβέρνηση Βενιζέλου να απαγορεύσει την πώληση υνοπνευματοδών ποτών, συμπεραίνει με παράπονο ότι κουκουέ και κυβέρνηση, αν και για διαφορετικούς λόγους, είναι και δυο τελικά ενάντια στο κρασάκι. Η συμμετοχή μιας νεαρής αστής στα δεύτερα ελληνικά καλλιστεία, τα οποία είναι το 1931 και όχι το 1930, τότε βγήκε η Αλίκη δίπλα γίνεται, ο, ο, ο συγγραφέας αυτής της ιστορίας κάνει μια παρέκβαση ένα χρόνο έξω από το συγκεκριμένο πλαίσιο, τα στηρίζει λοιπόν αυτά τα καλυστία στην αρχή του σύσσωμη καλή αθηναϊκή κοινωνία, φτάνει να μην αφορούν όμως τη δική τους κόρη, mm. και γίνονται υπό την αιγίδα του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας, που είναι παρόν και δίνει και τα σχετικά έπαθλα. Ένας απολιμένος μικρόαστός που πιθανότατα έχει κολλήσει κάποιο αφροδίσιο νόσημα ή έχει απλώς έξεμα, όπως είναι η εκδοχή που το διαβάσατε εσείς. Αυτό το αφήνει να εωρείτε ο συγγραφέας. Και αυτό είναι επειδή είναι ιστορικό γεγονό έχει μένα με, με κάνει καταπληκτική εντύπωση. Βρίσκεται με ρουσφέτη στο νοσοκομείο συγκρού προκειμένου να τον περιθάλψουν και, κα, ανα, και καταλήγει κατάπληκτος ως αντάλλαγμα υποθέτει τη νοσηλευτική του περίθαλψη. Δεν μα λένε, δεν αφήνει το. Ε, δεν είμαστε σίγουροι αν θα τον περιθάλψουν καν. Να περιποιείται δωρεάν τι κότε και τα γουρούνια, τον ιδιωτικό στάβλο και τον ιδιωτικό λαχανόκηπο που ο διευθυντή του συγκρού, διάσημο δερματολόγο και αφροδυσιολόγο καθηγητή Φωτεινό, διαθέτει μέσα στο ίδιο το νοσοκομείο. Mm. Ένα 19χρονο, αυτά είναι για το ΕΣΥ την περίοδο τη δεκαετία προ τα τέλη της, στα μέσα τη δεκαετία του 20. Και αν διαβάσετε για το νοσοκομείο Συγκρού, εγώ το έκανα αυτή την περίοδο, θα δείτε ότι λένε ότι ήταν το πιο σύγχρονο νοσοκομείο τη πόλη. Μέσα από εδώ, και δεν υπάρχει καμία αυτή ότι είναι με βάση ιστορικά ντοκουμέντα, βγαίνει μια εικόνα Φρίκη για τις κατάστασεις που επικρατούσε μέσα στους θαλάμους που, τα, που ε, νοσηλεύονταν ε, με βάση τα πιο γνωστά, εν πάση περιπτώσει, αφροδίσια ε, της εποχής. Ωστόσο, θεωρείται το πιο σύγχρονο ίσως νοσοκομείο της Ελλάδας. Δεν τολμάει κανείς να φανταστεί τι γινόταν στα υπόλοιπα νοσοκομεία. Ένας 19χρονος βενιζελικός εργάτης που θέλει να ξεφύγει από τον καζοχώρη όπου δουλεύει μαζί με τον πατέρα του και να γίνει πιλότος εμπνεώμενος από την πρώτη αεροπορική πτήση στην Ελλάδα στις 8 Φεβρουαρίου 1912 του νεαρού Αργυρόπουλου, πράγμα βέβαια που είναι λίγο δύσκολο, γιατί για να πάρει την εκπαίδευση του πιλότου και να είναι ο πρώτος διπλωματούχος Έλληνας πιλότος, ο νεαρός Αργυρόπουλος, έπρεπε να έχει την οικονομικές και άλλες δυνατότητες που του προσέδεδε ότι αντίθετα με τον ήρωα της ιστορίας που ο πατέρας του είναι επίσης εργάτης στον Καζοχώρη, ο πατέρας του Αργυρόπουλου είναι πρώην πρέσβη στην Αγία Πετρούπολη και ο νεαρός βαδίζοντας προς τη δουλειά του ενώ ονειρεύεται την πτήση του αεροπλάνου του αφήνει την τελευταία του πνοή κάτω από τα ερήπια ενός χαμόσπιτου που καταραίει στο δρόμο την ώρα που περνάει καθώς χαμένος στην ονειροφαντασιά του δεν προσέχει. Η ζήλια και η ευγενή αθλητική άμυλα, όταν οι πρώτες γυναίκες αθλήτριες, οι περισσότερες μικρασιάτισες αστές, Βγαίνουν για πρώτη φορά σε απαγορευμένου μέχρι τότε για τις γυναίκες, πανελλήνιους αγώνες στίβου, επειδή μέσα σε όλα τα άλλα θεωρούνταν ότι δεν αρμόζει στα χριστά ήθη ο τρόπος που ντυνόταν οι, ε, οι αθλήτριες του στίβου. Αποτελεί ένα άλλο εξαιρετικά ενδιαφέρον επίσης με τον πανιόνιο, αν θυμάμαι καλά που ήταν και αθλητικό σωματείο και σε, αυτή την, σε αυτό το δίγημα ερμηνεύεται και το πώς δημιούργηθηκαν τα πρώτα αθλητικά σωματεία σαν τρόπο συνάντηση των μικρασιατών για να συναντιόνται μεταξύ τους, να θυμούνται mm. την πατρίδα τους, να, 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 μην, να θυμούνται τα ήθη και τα έθιμά τους και να τα μεταλαμπαδεύουν με έναν τρόπο στην ευρύτερη ελληνική κοινωνία. Η ιστορία του λοβοκομείου τη Χίου μέσα από τα μάτια του μοναδικού υγιού παιδιού που γεννήθηκε και έζησε μέχρι το θάνατο τη λεπρή μάνας του στα 15 του πίσω από τι κλειστέ του του πόρτε, είναι ένα άλλο πολύ σημαντικό δείγμα. Αν είχα το χρόνο, θα διάβαζα ένα απόσπασμα. Το σκεφτόμουν να το κάνω, αλλά έχοντα ξεπεράσει τα πάντα, άφησα και το βιβλίο σπίτι μου. Από το βιβλίο Τότε που ζούσαμε, αυτοβιογραφική μαρτυρία του Ασημάκη Πανσέλινου για την ίδια περίοδο και για αρκετά από τα πρόσωπα με το θέμα του δεύτερου διγήματος του τόμου, του Νικολή, του Αγγελή Μαριανού. Το δίγημα διαδραματίζεται στη Λέσβο από το 1923 και μετά, χρόνια επιστροφής στο νησί από τη Μικρασία, 15.000 ιτημένων εφέδρων σε κυριολεκτικά άγρια κατάσταση, τρομοκρατούσαν το νησί, λέει ο Πανσέλινος, και τελικά έστειλε ο πλαστήρας και άλλους σκότωσαν, άλλους έπιασαν και έστειλαν φυλακή και έτσι τέλειωσε η επιστροφή των μυτιλινιών στις αιστείες του στη Μητυλίνη από το ιτημένο στράτευμα στη Μικρασία και εποχή εγκατάστασης 50.000 μικρασιατών στο νησί της Λέσβου. Σκεφτείτε το λίγο, Mm. Έτσι για να, για να έχουμε δηλαδή μια αίσθηση πραγματικά όταν μιλάμε για προσφυγιά. Ο ομώνυμος κεντρικός χαρακτήρας στο δίγημα είναι ο ορφανός παραγιός στο τυπογραφείο που πρωτοεκδίδεται η εφημερίδα του στρατή Μυριβίλ, Καμπάνα. Παραδίνοντας τα πρώτα φύλλα της εφημερίδας, ο Νικολής έρχεται σε επαφή με την περίφημη λεσβιακή άνοιξη με επικεφαλή στο Μυριβίλ και υπαρχηγό το βενέζη με τον Κόντογλου, το Λεύκα, το Μάκιστο, τον Κορέση, τον Εράτη, τον ίδιο τον Ασημάκη Πανσέλινο που ήθελα να σας διαβάσω ε, το βιβλίο του. <σκυρίζει> Απόσπασμα. Παρεπιπτόντως βέβαια σημειώνω ότι ο αντιπολεμικός και δημοκράτης Μυριβίλης στη ζωή εντάφο, μια δεκαετία μετά θα καταντήσει να πλέκει το εγκόμιο του μεταξά, ενώ δέκα χρόνια ακόμα αργότερα στον εμφύλιο θα εξυμνεί γραπτά της παιδουπόλης της Φρυδερίκης για τα αρπαγμένα παιδιά. Θα μου επιτρέψετε κλείνοντας να ευχηθώ από καρδιάς καλό ταξίδι στο βιβλίο και στην Αθήνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πριν απ' όλα για την υπομονή σας. Ευχαριστούμε παιδιά, την κυρία Βαλαβάνη για την αναλυτική και βιζητική παρουσίαση. Ε, σε αυτό το σημείο, εγώ απολαμβάνω τι παρουσιάσει ω συντονιστή και μια και δεν έχω γράψει και κάποιο από το διήγημα. Οπότε, καλό θα ήταν και για το βιβλίο να μιλήσει ο ποτεγάτη του φιλολογικού ομίλου και ένα από του συγγραφεί, ο κ. Αντώνη Χαριστό. Θα μου χειροκρότημα. Και πώ πέρασε από το ένα ρεύμα στο άλλο. Βεβαίω, βεβαίω. Θα αναέβει όλα. Καταρχά, σα ευχαριστώ όλου από καρδιά για την παρουσία σα. Ε, Του ομιλητέ, τον κύριο Αγάθο, την κυρία Βαλαβάν, τον κύριο Στρατούλη και φυσικά τον Λουκά, αναγνωστό για για τον συντονισμό. Ε, όσον αφορά το βιβλίο το συγκεκριμένο, θα αναφερθώ ε, αναλυτικά. Πρωτού φυσικά εξηγήσω ότι ο φιλολογικό όμιλο μετεξελίχθη από την υπεραλιστική ομάδα σε φιλολογικό όμιλο ακριβώ επειδή έχουμε και εμεί τι δικέ μα εσωτερικέ ιδεολογικέ αντιπαραθέσει γύρω από τα ζητήματα ε, το πώ μπορεί να στηριχθεί σήμερα ο υπεραλισμό ζήτημα υφολογία, αισθητική, λόγου, οικονομία ε, και οι δικέ μα από και πέρα αντιθέσει οδηγήσαν σε έναν μετασχηματισμό που ισορροπεί ανάμεσα σε δύο ρεύματα, με βασικό επίκεντρο σίγουρα τον ε, ρεαλισμό. Ωστόσο, ο βασικό μα στόχο είναι να οδηγηθούμε στον κατασκευασμένο, δομημένο ρεαλισμό. Το τι σημαίνει αυτό, ένα πρώτο κομμάτι υπάρχει ήδη ε, στην ανάπτυξή του στο manifesto, δύο σχολέ του ρεαλισμού που έχουμε ήδη εκδώσει και θα υπάρχουν και δοκίμια γύρω από αυτό το κομμάτι, δημοσιευμένα, προκειμένου να εξηγήσουμε τι είναι ο λόγο στον ρεαλισμό, τι είναι η εικόνα στον δομημένο ρεαλισμό, πώ το υποκείμενο, το δρόμο υποκείμενο, είτε ποιητή είτε πεζογράφο, οφείλει να έχει μια κατασκευασμένη, συγκροτημένη και συντεταγμένη άποψη στο δημόσιο λόγο κ.ο.κ. Αυτά λοιπόν είναι καθαρά ε, ε, φιλολογική επιστημονική προσέγγιση, άρα θα υπάρξουν επίσημε εκδόσει γύρω από αυτό το κομμάτι. Για το συγκεκριμένο τόμο εφαρμόσαμε την πρώιμη πειραματική μορφή του ρεαλισμού, όπω γνωρίζαμε τον 19ο και τον 18ο αιώνα, με κάποιε προσαρμογέ του λόγου και τη εικονοποιία. Η θεματική είναι ισορροπημένη ω όσο, αφορά το χρονικό ορίζοντα, αλλά εξατομικεύεται σε κάθε συγγραφέα φυσικά χωριστά. Από εκεί και πέρα, αυτό που είπε η κυρία Βαλαβά, νομίζω, με τις ποσοτικές της αναφορές ήταν εξαιρετικές, η επιλογή της Αθήνας κατά στον κορμό, αν θέλετε, του έργου, βασίζεται κατά κύριο λόγο στην επιθυμία μα μέσα από την επιστημονική έρευνα να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η Αθήνα αποτέλεσε την πρώιμη και εξαιρετικά εκτεταμένη κοινωνιολογική προσέγγιση του αστισμού. Το πώ δηλαδή διαμορφώνεται η αστική δημόσια αντίληψη τη ηθική, του λόγου και τη εικόνα. Άρα, λοιπόν, κάθε ενέργεια, κάθε πράξη όφιλε να περιστρέφεται γύρω από ένα επίκεντρο. Που ήταν ακριβώ το κέντρο αυτή τη κοινωνική, οικονομική και πολιτική πρωτοβουλία. Και από εκεί και πέρα, θεωρήσαμε κατάλληλο να αποφύγουμε τα ζητήματα του εθνικού διχασμού, να αποφύγουμε τα ζητήματα του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ή του Μεγάλου Πολέμου, όπω αναφέρθηκε σωστά, ακριβώ για να μην δώσουμε έμφαση πολιτική ανάλυση, ιδεολογική αν θέλετε, αφιτηρία γύρω από τα συγκεκριμένα ζητήματα, παρά μόνο να μείνουμε στο επίπεδο των κοινωνικών αναλύσεων και οι προεκτάσει που θα αποτελούν τα πολιτικά ζητήματα. Επομένω, δεν ζητή μα ενδιαφέρεται η ιδεολογική η πολιτική Αναφορά ξεκάθαρα σε κάθε κείμενο, παρά μόνο σίγουρα του κ. Τζαμπαλάτη. Αλλά και του κόστου Λίχνου έχει καθαρά το κομμάτι ιδεολογικό πολιτικό. Ε, αλλά ήταν μια εξαίρεση των κανόνα που ήταν θεμητή και αποδεκτή εκ μέρου μα. Από εκεί και πέρα, στο σύνολο, όσο επιδιώξαμε να είναι μια, ε, ένα στολ, συλλογικό στόμο που θα έχει καθαρά ω ε, θεματική την κοινωνική αναφορά, προτού αυτή επεκταθεί στο κομμάτι τη οικονομία της πολιτική και των προσώπων ή προσωπικότητων. Ε, μια, αν θέλετε, μια ιστορική διόρθωση, δεν ξέρω αν κάνουμε λάθο ή όχι. Η δική μα έρευνα στο δείγμα τη Ρόζα Παβιώτη για την ε, Διπλαράκου είναι ότι έγινε εμεί Ελλάδο Ελλάδος και εμεί Ευρώπη 6 Φεβρουαρίου του 1930. Όχι του 1931, οπότε θεωρούμε ότι είμαστε σωστά μέσα στα χρονικά πλαίσια. Θα το ελέγξουμε φυσικά για άλλη μια φορά για, το, για του του αλλά θεωρούμε ότι είμαστε εντάξει σε αυτό το κομμάτι. Ε, και από εκεί και πέρα, φυσικά, Ό,τι έχει ως επίκεντρο τα ποίηματα που αναφέρθηκαν στα συγκεκριμένα διηγήματα είναι εσκεμμένη και φυσικά συνειδητή η αναφορά του στην προμετωπίδα. Είναι ως ένα βαθμό ε, λειτουργούν σαν στα διηγήματα χωρίς να μας ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρει καθαρά ή αν θέλετε πιο αναλυτικά η λεπτομερής περιγραφή μιας πράξης. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει η αγχώνη, η, η δημόσια, αυτή η ενέργεια. Μα ενδιαφέρει η περαίω ατμόσφαιρα που οδηγεί σε μια ενέργεια που είναι η κορύφωσή τη στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Άρα λοιπόν, νομίζω έχω την εντύπωση τουλάχιστον ότι και τα δύο προσπάθησαν να αποφύγουν ε, την ενέργεια τη συγκεκριμένη, όπω ήταν η αναφορά η ιστορική τη, αλλά υπάρχει η περαίω ατμόσφαιρα που κορυφώνεται σε μια ενέργεια στο τέλο κυρίω των διηγημάτων. Ε, Επομένω. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι που αφορά το συλλογικό τόμο. Ε, οφείλω να ομιλήσω ότι τα μέλη δούλεψαν επί ένα χρόνο. Υπήρξε, προηγήθηκε μάλλον η ιστορική έρευνα. Υπήρξε η συγκριτική ανάλυση των αρχείων, να είμαστε σίγουροι σε αυτό που επιλέγουμε. και Φυσικά υπήρχε, αξιολόγη, υπήρχε επιτροπή των μελών υπήρχε αξιολόγηση κάθε διηγήματος. Υπήρχαν τρει μήνε, ανα διήγημα, για την δική του τεκμηρίωση και λογοτεχνική ανάλυση και να φτάσουμε στο σημείο τη δημοσίευση. Φυσικά υπάρχουν πιστεύω αδυναμίε και κενά, είναι φυσιολογικό. Γιατί είναι καθαρά η πειραματική υπότιτλοι προσέγγιση του ρεαλισμού, αλλά νομίζω πω είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο για να φτάσουμε σε αυτό το οποίο έχουμε ω βασικό στόχο να υποστηρίξουμε και δημόσια πλέον τι θέσει του δομημένου ρεαλισμού. Από εκεί και πέρα, αυτό αυτόχρονα και την πίστη και την πεζογραφία και τα κομμάτια των δοκιμιακών μελετών και ερευνών που έρχονται. Ε, αυτά ήθελα να σα ρωτήσω, να εξηγήσω μάλλον και να συμπληρώσω. Αν έχετε ερωτήσει, θα χαρούμε πάρα πολύ. Είναι εξαιρετικοί ομιλητέ, οπότε μπορούμε να του εκμεταλλευτούμε. Θέλω να ρωτήσετε κάτι το παραμικρό.